Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ενόπλης επίθεσης εναντίον νυχτερινού μαγαζιού στην πόλη Σαλαμάνκα της πολιτείας Γκουαναχάτο στο κεντρικό Μεξικό. Ακόμα 7 άτομα τραυματίστηκαν. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα ξημερώματα. Ομάδα ένοπλων εμφανίστηκε με 3 βανάκια έξω από το νυχτερινό μαγαζί, εισέβαλε και άνοιξε πύρα διακρίτως, σύμφωνα με ντόπια μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα ποια είναι τα κίνητρα της επίθεσης. Ο κόσμος έφευγε, οι τραυματίες έβγαιναν έξω ή έτρεχαν στα αυτοκίνητά τους. Αυτά έγιναν, αυτά άκουσα και μετά όλο το βράδυ έβγαζαν σωρούς έξω. Οι ισχυρές συμμορίες έχουν κλέψει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από το δηληστήριο της Σαλαμάνκα. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Ανδρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ εξαπέλυσε μεγάλη εκστρατεία για τη σύλληψη του αρχηγού ενός εκ των συμμοριών αυτών, του Χωσέ Αντώνιο Γιέπες, που είναι γνωστός ως Ελ Μάρο.